Συνεχώς, να παρακολουθεί μαθήματα, είναι με ένα iPad, με ένα κινητό, πρέπει να είναι συνεχώς online, είναι πολλές ώρες τα μαθήματα, μέχρι και το πιάνο θα το κάνει online, οπότε είμαστε μπροστά σε υπολογιστές. Είναι πολύ μπροστά στον υπολογιστή, όπως όλα τα παιδάκια τον τελευταίο καιρό. Και γενικά νομίζω ότι πια η πρόσβαση στο ίντερνετ και σε μικρότερες ηλικίες έχει γίνει πιο ανοιχτή και όλα τα παιδάκια καλώς ή κακώς πια είναι με iPad για να περνάνε χρόνο. Ξέρω λοιπόν ότι συμμετέχεις σε ένα πολύ ωραίο αγώνα, σε εισαγωγικά, σε σχέση με την προστασία των παιδιών και τη χρήση του διαδικτύου. Ναι, έχω την χαρά να συμμετέχω στην δράση του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Με πολύ χαρά δέχτηκα αυτή την πρόταση. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου είναι ο επίσημος εκπρόσωπος των πανευρωπαϊκών οργανισμών Sinsafe in Hope στην Ελλάδα. Και ο στόχος είναι να ενημερωθούν και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά για το πώς μπορούν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το διαδίκτυο. Υπάρχει σελίδα το saferinternetforkids.gr. Σε αυτήν την ιστοσελίδα υπάρχει υλικό που μπορούν να ενημερωθούν και οι γονείς και τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία για το πώς μπορούμε να ενημερώσουμε και τα παιδιά. Δεν πρέπει να τα τρομάζουμε τα παιδιά. Αυτός είναι και ο στόχος. Και εμένα, όταν μου κάναν την ενημέρωση και κάναμε το πρώτο meeting και μου είπαν όλο αυτό, ότι τα παιδιά δεν τα τρομάζουμε ότι το διαδίκτυο είναι κάτι κακό, γιατί το διαδίκτυο είναι κάτι χρήσιμο, είναι μέσα στη ζωή μας. Ακόμα και σε πολλά σχολεία μετά από μια ηλικία δεν έχουν τα παιδιά βιβλία πια, έχουν iPad και έχουν όλα τα tablet αυτά, συγγνώμη που κάνω τη διαφήμιση, τα tablet, μου ξέφυγε. Και οπότε τα παιδιά μας θα έρθουν σε επαφή με αυτό θέλοντας και μη είδαμε τώρα τι γίνεται, ας πούμε με ένα κόρη μου που είναι 7,5 χρονών, πια μπορεί να κάνει τα πάντα στον υπολογιστή και στο tablet χωρίς εγώ να είμαι εκεί. Και πολλές φορές θα δει βιντεάκια, θα μπει σε κάποια σελίδα που θα τη ξεφύγει, όταν το θέμα είναι να είμαι εγώ εκεί να βλέπω, δηλαδή τα παιδιά πρέπει να είναι υπό την επίβλεψη των γονιών. Και να μην τα τρομάζουμε, να τους ενημερώνουμε ότι υπάρχει και αυτό, ότι πρέπει να μου πεις αν μπει σε κάποια σελίδα, αν κάτι σου εμφανιστεί σε ένα βιντεάκι, πρέπει να το ξέρουν, να μιλάμε μαζί τους, να τους ενημερώνουμε σε ποιες σελίδες είναι ασφαλές να μπαίνουν. Υπάρχει στη σελίδα το Safer Internet for Kids, υπάρχουν πάρα πολλά και παραμύθια και υλικό που μπορούν να βρουν από 4 χρονών, 4, 7, 8, 10, 12 στους εφήβους μετά, στα πιο μεγάλα παιδιά του λυκείου. Θέλει μια διακριτικότητα από τους γονείς να είναι πάντα δίπλα στα παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Υπάρχει γραμμή που μπορούν να καταγγέλουν, που είναι το Safe Line, που είναι για καταγγελίες όσον αφορά με παιδική πορνογραφία, σεξουαλική κακοποίηση και όλα αυτά. Και υπάρχει και η helpline γραμμή, που και εκεί υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη και όλα γύρω από το ασφαλές διαδίκτυο. Το θυμάσαι, θες να το πούμε, είναι το 210-676-86. Ναι, αυτό είναι το helpline. 210-676-86, αυτό που μας είπε βάσω το helpline. Ναι. Κάνουν μια πολύ ωραία δράση. Χαίρομαι πολύ που συμμετέχω σε αυτό. Πριν από μένα έχουν συμμετάσχει και νομίζω συμμετέχουν ακόμα και η Νατάσα Εμποφίλου και ο Μάριος Αθανασίου, σαν ambassador όλη αυτή τη δράση. Σήμερα ανακοινώθηκε. Σήμερα βγάλανε το δελτίο τύπου. Πολύ ωραία. Καλή αρχή. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ και χαίρομαι πολύ γιατί έχουν κάνει και στη σχολεία. Έχουν κάνει ενημέρωση στα σχολεία, στους εκπαιδευτικούς και οποιοδήποτε σχολείο χρειαστεί την ενημέρωση πηγαίνουν και κάνουν όλη τη δράση πώς μπορούν να ενημερώσουν τα παιδιά. Σε έχει ρωτήσει η Εύα παράξενα πράγματα για το διαδίκτυο, δηλαδή μαμά, μπορώ να μπω εδώ ή μαμά, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Ειδικά όταν βλέπει βιντεάκια, μπαίνει να δει βιντεάκια αυτά που δείχνει που κάνουν κάτι κατασκευές και τα πάντα, αλλά πετάγεται από εκεί σε ένα άλλο παραθυράκι και σε ένα άλλο παραθυράκι. Και τώρα πια εγώ την βάζω στο σαλόνι στην κεντρική τηλεόραση. Γιατί θέλω να περνάω και να βλέπω, δηλαδή είναι αυτή η ώρα που θα κάτσει να ασχοληθεί, δεν είναι χωρίς όριο. Της λέω, Εύα, έχει 40 λεπτά, αυτό είναι. Και θα διαλέξει τι θα δει. Αλλά από εκεί, ειδικά τα social media που πετάγονται, ξέρεις, βιντεάκια από άλλο δίκτυο κοινωνικό, τώρα να μην πούμε. Και έχει πολλά βιντεάκια, πολλά χορευτικά, πολλά παιδάκια. Και τους φαίνεται πολύ εντυπωσιακό. Αυτό είναι κοριτσάκι τώρα 7 χρονών που βλέπει αυτό. Σου λέει, θέλω κι εγώ να το δω τι είναι. Οπότε πρέπει να είσαι πάντα δίπλα να ενημερώσεις χωρίς να τρομάξεις το παιδί. Γιατί μετά θα του κινήσεις την περιέργεια παραπάνω. Και εγώ χαίρομαι που υπάρχει αυτό. Δηλαδή και εγώ δεν το ήξερα, δεν είχα δώσει τόσο προσοχή. Έμπαινα να βρω στο ίντερνετ διάφορα άρθρα του τι να πω στο παιδί. Τώρα μπαίνω στην ιστοσελίδα και είμαι καλυμμένη και μπορώ να ξέρω. Έχεις βρεθεί ποτέ στην αμήχανη στιγμή να μάθει η Εύα κάτι από το ίντερνετ για σένα που να μην το έχει πει? Αυτό είναι ο τρόμος και ο φόβος. Το σκέφτηκα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να δει βιντεάκι που δεν είναι, σου λέω, παιδικό ή με κατασκευές που βλέπει που φτιάχνουν πράγματα. Αν από κάτω δείχνει και θα πει, α, η μαμά, ο μπαμπά,
ναι. Της λέω, όχι, δεν βάζουμε να δούμε τέτοια, δεν σε αφορά αυτό, δεν είναι κάτι για σένα. Ωστόσο, της έχεις εξηγήσει ότι οι γονείς της κάνουν αυτή τη δουλειά, ότι εκτίθενται. Ξέρει, έχει πετύχει και σύριαλ στην τηλεόραση, δεν την αφήνουμε να δει. Δηλαδή... Δεν βλέπει τα σύριαλ σου. Όχι, ο μόνιμος καυγάς μας ήταν ότι γιατί δεν με αφήνει να δω το σόι ενώ φίλες μου το βλέπουν τότε που πεζότανε το σόι. Τώρα την έχω αφήσει να δει. Τώρα την έχω αφήσει. Εντάξει, ήταν μικρή ρε εσύ. Τώρα είναι 7,5 χρονών. από το καλοκαίρι, το καλοκαίρι μας πέρασε που ήταν 6,5 και αυτή την άφηνα λίγο σιγά σιγά να βλέπει επεισόδια και έχει δει αρκετά. Τη Μίρκα βέβαια βάζει συνέχεια και βλέπει. Είναι αγάπη. Είδε τι έλεγε στα γενέθλια η Μίρκα εδώ. Είναι αγάπη όλων των παιδιών. Ναι. Όλη τη Μίρκα θέλαμε και θέλουν και οι νέες γενιές, ορίστε. Δεν την αφήνει.